πενικές θάλασσες. Από τη χαραυγή της ιστορίας, ένας ατέλειωτος γαλάζιος δρόμος που μεταφέρει στην ανθρωπότητα τον πολιτισμό. Η ζωή αυτών των νέων ναυτικών μας που εκπαιδεύονται για να συνεχίσουν και να πλατείνουν τη μεγάλη παράδοση της ελληνικής ναυτιλίας ξεκινά από πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι οι απόγονοι των πρώτων μας θαλασσοπόρων που άπλωσαν σε όλον τον κόσμο την αιώνια ελληνική λάμψη. Είναι οι ίδιοι που ξεκίνησαν με τη μυθική Αργό από την Ιολκό και πάλεψαν να ανοίξουν καινούριους θαλασσινούς δρόμους. Εδώ, στον Παγασιτικό, είναι η Αρχά Ναυτιλίας κατά τον Πίνδαρο. Και από εδώ οι πρώτοι ποντοπόροι με την Αργό ξανύχτηκαν για την τολμηρή περιπέτεια. Στο Μουσείο του Βόλου διασώζονται τμήματα ενός πολύτιμου αγγείου με την παλιότερη αναπαράσταση μυκηναϊκού πλοίου, ίσως της Αργός. Και στον Ιερό Χώρο των Δελφών, στο Μουσείο, αυτό το ανάγλυφο μας παρουσιάζει δυο από τους ποντοπόρους της μακροτάξιδης κατά τον Όμηρο Αργός. Ένα άλλο πολύτιμο έβριμα αναπαριστά μια από τις περιπέτειες του Οδυσσέα, την έξοδό του από τη σπηλιά του Κύκλοπα κάτω από το Κριάρι, του Οδυσσέα που τραγούδησε ο Όμηρος, δίνοντάς μας το αιώνιο πρότυπο του Έλληνα ποντοπόρου. Δαμάζει τις θάλασσες και τις τρικυμίες που αντιμετωπίζει στα ατέλειωτα ταξίδια του, αλλά κλείνει πάντα μέσα του το όραμα της αγαπημένης Ιθάκης. Η Ιθάκη ταξιδεύει μαζί του και τα μακρινά βουνά της ξεχωρίζουν πάντα στο βάθος του ορίζοντα. Ο ομηρικός Οδυσσέας, που καμιά δοκιμασία δεν τον λυγίζει, ζει πάντα στη δημιουργική ανησυχία του Έλληνα ναυτικού και στην ακαταμάχητη κλίση του για τη θάλασσα. Και τον Οδυσσέα, στο κατάρτι, τραγουδά με τον τρόπο της η λαϊκή φάντρα και κεντίστρα της Δωδεκανήσου, που κεντά με αγάπη και όνειρο τον ταξιδευτή σύντροφό της. Στα νυχτά της Χίου, ο Έλληνας ναύτης του χτες και του σήμερα συνεχίζει αιώνες τώρα τον μυστικό του διάλογο με το πνεύμα των ελληνικών θαλασσών, η μυθική Γορούνα. Οι ανοιχτές θάλασσες σε περιμένουν πάντα. Η Ιθάκη μου με περιμένει πάντα. Πάνω και πέρα από το χρόνο. Στον υποβλητικό χώρο της Λίνδου, που η μεγάλη ελληνική τέχνη έχει σφραγίσει με την αξεπέραστη λάμψη της, μια άλλη θαλασσινή μνήμη μας καλεί. Στους γρανιτένιους βράχους της Ακρόπολης της Λίνδου, μια ανάγλυφη ομηρική τριήρης ταξιδεύει πάντα. Στις ίδιες θάλασσες ξεκινά για το μεγάλο ταξίδι της στο χρόνο. Από το λαμπρό πολιτισμό και πλούτο της πολλά οφείλει η αρχαία Ρόδος στη θάλασσα και στο ναυτεμπόριο που ανέπτυξε. Αλλά οι θαλασσινοί δρόμοι που ξεκινάνε από τα βάθη της προϊστορίας δεν σταματάν για τον Έλληνα ποντοπόρο πουθενά. Με 300 περίπου τριήρης και την αρχηγία του Θεμιστοκλή δόθηκε η αποφασιστική μάχη της ελευθερίας στον ιερό χώρο της Σαλαμίνας. Αυτή ήταν η παράταξη των περσικών και των ελληνικών καραβιών στο στενό. 1200 περσικές, 300 περίπου ελληνικές τριήρης. Στο όρος του Εγάλεο, ο Ξέρξης στο θρόνο του παρακολουθούσε με αγωνία την έκβαση της τρομακτικής ναυμαχίας ως την τελική καταστροφή του περσικού στόλου. Η ναυτική νίκη των Ελλήνων άλλαξε το δρόμο της ανθρωπότητας και διέσωσε τον πολιτισμό. Και στο στενό της Σαλαμίνας
ακούγεται πάντα ζωντανός ο πεάνας των Σαλαμινομάχων. Ω παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, νυν υπερπάντων ο αγών. Το φως της Σαλαμίνας φωτίζει πάντα την ανθρωπότητα. Ιστορία και πολιτισμός. Στην πλατιά ναυτική εξάπλωση και παράδοση των Κρητών, ο μεγάλος μινωικός πολιτισμός οφείλει την ακτινοβολία του. Ποντοπόροι και θαλασσομάχοι οι Κρήτες ξανύχτηκαν στις μακρινές θάλασσες και οδήγησαν σε μεγάλη ακμή την αυσιπλοεία τους. Και δεν είναι τυχαίο ότι κριτικός ήταν ο νέαρχος, ο ναύαρχος του μεγάλου Αλεξάνδρου, που πραγματοποίησε τον περίπλου της Ινδικής θάλασσας. Από την αρχαία Πέλα ξεκίνησε μια από τις μεγαλύτερες και θαυμαστότερες ναυτικές εξορμήσεις της ιστορίας. Και ο Μέγας Αλέξανδρος άπλωσε την ελληνική θαλασσοκρατορία στα πέρατα της Οικουμένης. Η ζωντανή παράδοση του ελληνισμού προεκτείνει το θρύλο. Η μυθική Γοργόνα, σύμβολο πια της ελληνικής ναυτικής μεγαλοσύνης, λέει πως... Ζει και βασιλεύει ο Μέγα Αλέξανδρος. Και η μικρή γη μεγαλώνει απεριόριστα με τους πάντα ανοιχτούς για τον Έλληνα ποντοπόρο θαλασσινούς ορίζοντες. Από τα πανάρχια χρόνια ως σήμερα. Στα μέτρητα καρνάγια, όπως αιώνες πριν, τα άξια χέρια των καραβομαραγκών συνεχίζουν την κατασκευή των καλοτάξιδων ελληνικών καϊκιών. Είναι μια τέχνη ξεχωριστή, κληρονομημένη από γενιά σε γενιά, όπως ό,τι είναι μεγάλο σε τούτο τον τόπο. Σαν γλαροπούλια, τα καϊκια θα αρμενήσουν στα ελληνικά πέλαγα. Καρνάγια υπάρχουν σε πολλά νησιά μας, με μεγάλη ναυτική παράδοση. Εδώ κτίζονται ακόμα με μοναδική επιδεξιοσύνη λογής λεούμενα που θα ανοιχτούν στα γαλάζια πέλαγα. Έχουν φτερά τα καΐκια μας, λέγαν οι παλιοί καπετάνοι. Πετάν στις θάλασσες. Ζωντανή καρδιά της ελληνικής ναυτοσύνης, από το πολύ μακρινό παρελθόν ως τώρα, το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει την ολοζώντανη ναυτική του παράδοση και απλώνει όλο και περισσότερο τους δρόμους της εμπορικής μας ναυτιλίας, που είναι από τις πρώτες του κόσμου, με παγκόσμια ακτινοβολία και δύναμη. Ένας αδιάκοπος δημιουργικός πυρετός στο πρώτο λιμάνι της Μεσογείου. Κίνηση, ναυτεμπόριο, ζωή. Το πιο σύγχρονο λιμάνι στα αρχαία τείχη. Ένας γερός ιστορικός κρίκος ανάμεσα στη χθεσινή δύναμη με τη σημερινή πρόοδο και ακμή. Τα τείχη του Θεμιστοκλέους είναι μια εύγλωτη μαρτυρία που μιλά για τη μακραίωνη αδιάκοπη ιστορία του Πειραιά. Αμέτρητοι οι νεόσικοι όπου φυλάγονταν και επισκευάζονταν τα ποντοπόρα καράβια του αρχαίου ελληνικού κόσμου, οι πολύκοπες και οι ιστιοφόρες Τριήρης. Μια αρχαία άγκυρα, η σπόνδυλη από ένα νεόσικο του Πειραιά, όπως διασώζονται σήμερα. Από τους αρχαίους νεοσίκους στα πολύ σύγχρονα ελληνικά ναυπηγεία, όπου ναυπηγούνται και επισκευάζονται θαλάσσιοι κολοσσοί κάθε τύπου. Μια άλλη πλευρά της ναυτικής δραστηριότητας του τόπου μας. Ένα ολοζώντανο παρόν που οικοδομεί ένα λαμπρό μέλλον. Oh.
Στους πικρότατους αιώνες της τουρκοκρατίας, που δεν έσβησαν όμως την ιερή φωτιά που άναβε στην καρδιά του γένους, πάλι από τη θάλασσα ξεπήδησε η ελευθερία. Οι Έλληνες Οδυσσείς μετέτρεψαν τα εμπορικά τους καράβια σε πολεμικά και χύθηκαν ένθεοι στη μάχη και τον αγώνα. Οι μπουρλοτιέριδες του 21 ρίχνονταν στα φλογισμένα πέλαγα, γράφοντας τις θάλασσες με φωτιά και πίστη ένα νέο ηρωικό τραγούδι. Οι δάδες των πυρπολιτών άναψαν ακόμα πιο πλατιά την αιώνια φλόγα της ελευθερίας. Μέσα από την αυτική δόξα και τους αγώνες της προβάλλει η ηρωική ύδρα. Ύψωσε περήφανα το λάβαρό της και χύθηκε με τα καράβια και τους γενναίους της στο ιερό ξεσήκωμα. Φωτιά και θάλασσα, βράχια και αγώνας, ύδρα. Το λάβαρο των Σπετσών θυμίζει την ηρωική παράδοση του νησιού και η κυρά η καπετάνισσα, η Μπουμπουλίνα, κρατάει άσβηστη τη φλόγα της θυσίας. Αυτό ήταν το σπίτι της καπετάνισσας και σαν ιερό κοιμήλιο των θαλασσινών αγώνων του γένους φυλάγονται τα οστά της Μπουμπουλίνας. Οι Σπέτσες έδωσαν πολλά στον αγώνα για την ελευθερία και οι φημισμένοι της καραβοκύριδες έκαναν τα καράβια τους πολεμικά και χύθηκαν άτρομοι στις φλογισμένες θάλασσες. Απ' τα καράβια τους μένουν τώρα τα κρόπρορα. Η ζωντανή παρουσία των γενναίων αγωνιστών που μάχονται πάντα για την ελευθερία. Στο ολοκαύτωμα των ψαρών που περπατάει η δόξα μονάχη μας μεταφέρει το λαβαρό τους. Αυτή η παλιά σύνθεση δίνει μια εύγλωτη εικόνα της θυσίας του ηρωικού νησιού με την ανατίναξη της μπαρουταποθήκης. Όλα όμως τα νησιά μας θέργεψαν με τις θυσίες τους στη φωτιά της ελευθερίας. Οι σφαγές της Χίου είναι μια από τις δραματικές στιγμές του αγώνα. Τώρα, στην πλατεία του μυρωμένου νησιού, ο μπουρλοτιέρης Κανάρης θυμίζει ότι οι γενναίοι μένουν άγρυπνοι πάντα. Και η Χίος συνεχίζει, πέρα από το χρόνο, τη μεγάλη ναυτική της παράδοση που ξεκινά από τα πανάρχαια χρόνια. Οι ατέλειωτοι θαλασσινοί δρόμοι μας οδηγούν από τις θάλασσες και την ναυτική μοίρα της φυλής στο καραβοκύρικο γαλαξίδι, ένα από τα πιο μεγάλα ναυτικά κέντρα στο ξεσήκωμα του γένους. Μετά την απελευθέρωση, το μικρό γαλαξίδι κατόρθωσε να δημιουργήσει έναν τεράστιο εμπορικό στόλο. Στο ιστορικό και ναυτικό μουσείο του γαλαξιδιού, τα μεγάλα ιστιοφόρα, ακίνητα πια, θυμίζουν την ακμή και τη δόξα της ναυτικής πολιτείας. Το μικρό γαλαξίδι πλάτινε με τα καράβια του τις ελληνικές θάλασσες στα πέρατα του κόσμου. Η μυθική Γοργόνα γινόταν ακρόπρορο και συνόδευε τους γαλαξιδιώτες ποντοπόρους στα μακρινά ταξίδια τους. Η Παρνασσής ήταν από τα πρώτα ατμήλατα γαλαξιδιώτικα καράβια. Το ίδιο και η Ανίκα.
Αποχαιρετάμε την ναυτική πολιτεία του γαλαξιδιού και ταξιδεύουμε πάλι στις πλατιές θάλασσες του ναυτικού μας θρύλου. Αυτή τη φορά με το θορυκτό Αβέροφ. Κανένα άλλο πολεμικό στη νεότερη ιστορία μας δεν δόξασε τόσο τη σημαία και δεν έγραψε μια τέτοια ηρωική ιστορία στους αγώνες του ναυτικού μας όπως ο Αβέροφ. Μια κορυφαία στιγμή από τη δράση του Αβέροφ στην νικηφόρο ναυμαχία της Λίμνου στους Βαλκανικούς πολέμους παρουσιάζει αυτή η ζωγραφική σύνθεση. Άλλο ταξίδι τώρα στη νεότερη ιστορία μέσα από τα νερά του Αιγαίου προς την ευλαβική Τίνο, ενός καινούριου ελληνικού έπους. Τμήμα τορπίλης που βύθισε την Έλλη. Μια νέα σελίδα δόξας άρχιζε στη νεότερη ιστορία μας. Τελευταία εντύπωση από την ευλαβική Τίνο, καθώς απομακρυνόμαστε στο Αιγαίο. Και έπειτα νέοι ένδοξοι αγώνες του ναυτικού μας στο δεύτερο πόλεμο, στη Μεσόγειο, τον Ινδικό και τον Ατλαντικό ωκεανό. Οι γενναίοι ετοιμάζονται πάντα. Οι ήρωες του δοξασμένου θαλασσινού χτες γίνονται οι νέοι άνθρωποι της θάλασσας, αυτοί που κρατάν ζωντανή τη φωτιά των μπουρλοτιέριδων. Και η ελευθερία, όπως όλες τις κρίσιμες στιγμές της φυλής, θα ξεπηδά από τα ελληνικά πέλαγα. Καμιά άλλη χώρα, ανάλογα με τις τσοπλατιές και μεγάλες θάλασσες. Γι' αυτό και στους διάπλατους δρόμους της ξεχύνονται οι άνθρωποι της και δαμάζουν τις τρικυμίες και τα στοιχιά της. Η κυραγοργόνα παραλλάζει μορφές στη νεότερη λαϊκή μας παράδοση και παραστέκει τους νέους ναυτικούς που ετοιμάζονται για να πλατείνουν ακόμα περισσότερο τα ελληνικά πέλαγα. Η θάλασσα πάντα τους περιμένει και τους καλεί κοντά της να συνεχίσουν την αρχά ναυτιλίας, ακολουθώντας τους διάπλατους δρόμους του Ιάσωνα και του Οδυσσέα. Η εμπορική μας ναυτιλία πλουτίζεται αδιάκοπα με καινούριο, ζωντανό αίμα και με καινούρια σκάφη που ξεκινάν γεροδεμένα από τα ελληνικά ναυπηγεία για να μεγαλώσουν όλο και πιο πολύ την ελληνική θαλασσοκρατορία. Με την εμπορική ναυτιλία που η δύναμή της αδιάκοπα αυξάνει, κατακτώντας τα πρωτεία στον διεθνή ναυτιλιακό χώρο, η μεγάλη Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα και η ελληνική σημαία ταξιδεύει περήφανα στους πιο μακρινούς ωκεανούς. Με μια θαυμαστή συνοχή, η ιστορία των ελληνικών θαλασσών συνεχίζεται από την αρχαιότητα ως σήμερα. Στο Ναυτικό Μουσείο συναντιόνται οι μεγάλες στιγμές της θαλασσινής μας ζωής, όπου και όπως ξανάζησε το αιώνιο πνεύμα της Σαλαμίνας. Η χώρα μας αναδύεται από τη θάλασσα και στη θάλασσα στρέφουν πάντα το ενδιαφέρον και την αγάπη τους οι καινούργοι Οδυσσείς. Οι απέραντοι υγροί δρόμοι ξανοίγονται όλο και περισσότερο για τον Έλληνα ναυτικό. Και από κάποια Ιολκό ξεκινά πάντα η καλοτάξιδη Αργό. Μαζί της η Τρίηρης της Λίνδου. Ο Όμηρος τραγουδά ακόμα το αδιάκοπο ξεκίνημα για τους γαλάζιους ορίζοντες, του Οδυσσέα του χθες και του Οδυσσέα του σήμερα, που συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση. Ο χρόνος στη θαλασσινή ζωή του τόπου μας χάνει τη διάστασή του. Γίνεται αιωνιότητα και μαζί με την μυθική Γοργόνα, νεύμα και σύμβολο της ναυτικής μεγαλοσύνης, εκφράζει τη διάρκεια, το ριζικό και τη δύναμη της φυλής, της ελληνικής θάλασσας.